Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξανδράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή την μετάφραση, την συνέντευξη. Καλώς σας βρήκα. Σχετικά με τη μετάφραση. Σχετικά με τη μετάφραση, πάντα. Ας το πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Πώς ξεκίνησε η μετάφραση, πώς προέκυψε στη ζωή σας? Προέκυψε με τελείως ανορθόδοξο τρόπο, αν και ήμουν σίγουρη ότι υπήρχε πάντα μέσα μου. Η γλώσσα ήταν πάντα μεγάλη αγάπη, αλλά ήταν πάντα στο πλάι, επειδή οι πρώτες σπουδές που ξεκίνησα ήταν νομικά. Και όταν... μεγάλη αγάπη για τη λογοτεχνία, μεγάλη για τις γλώσσες, αλλά όταν ήρθα και δούλεψα ως φοιτήτρια σε ένα γραφείο, μου έδιναν κατά σύμπτωση όλες τις μεταφράσεις των συμβάσεων και όλων των γράφων που είχαν εκεί προς τα αγγλικά και ανακάλυψα ότι αυτό και μου αρέσει και με ενδιαφέρει. Περισσότερο ίσως από ότι τα νομικά. Δούλεψα 10 χρόνια ως νομικός και μετά από κάποια ευτυχή συγκυρία στο Στρασβούργο ξανάρχισα σπουδές, δεύτερο πτυχίο κανονικά και τέλειωσα πρόπερση σκανδιναβικές γλώσσες και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Είχα ζήσει στη Σουηδία, είχα μάθει τη γλώσσα τελείως προφορικά και θέλησα να κάνω κάτι για μένα και κάτι που θα αγαπούσα πολύ. Και μετά από αυτή την καινούργια αρχή, όλα πήραν το δρόμο τους και συνάντησα το Σωτήρη το Σουλιώτη, που είναι μεταφραστής από τα δανεικά. Είχε έρθει και εγώ. Ναι, είχε έρθει. Και ο οποίος με γνώρισε στο Γιώργο τον Αλεξάνογλου, με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Ναι, και η μετάφραση τώρα που παρουσίασα εχθές ήταν η πρώτη μου προσπάθεια από τα φιλανδικά στα ελληνικά. Είναι μια ποιητική συλλογή ενός νέου ποιητή, του Μίκο Βίλιανεν. Λέγεται «Στο νησί της Ξενιασιάς» στα ελληνικά. Τι σημαίνει λοιπόν για σας «μεταφράζω» μέσα από αυτή την πορεία που είχατε ως τώρα? Σημαίνει προσπαθώ πρώτα απ' όλα να βρω τη φωνή του ποιητή, του συγγραφέα. Και μετά προσπαθώ να τον κάνω να μιλήσει ελληνικά. Εάν μιλούσε ελληνικά, πώς θα μας τα έλεγε όλα αυτά? Θέλω να σέβομαι πάρα πολύ το κείμενο, βρίσκοντας βέβαια τους κατάλληλους δρόμους για να το αποδώσω στα ελληνικά, αλλά ο στόχος μου πρωταρχικός είναι να κάνω τον ποιητή, τον συγγραφέα να μιλήσει ελληνικά, όχι εμένα. Και σε αυτή τη διαδικασία τι προβλήματα συναντάει μια μεταφράστη, ένας μεταφραστής? Ειδικά, ίσως και που μεταφράζει από μια γλώσσα που εδώ πέρα δεν είναι τόσο συνηθισμένη όπως οι σκανδιναβικές γλώσσες. Πρώτον και κύριον, οι Βόροι έχουν ένα πολύ λακωνικό τρόπο να λένε τα πράγματα. Όπως είπα και χθες, παρουσιάζοντας το βιβλίο, εκείνοι μιλάνε με εικόνες, ενώ εμείς σκεφτόμαστε με λέξεις. Με πολλές λέξεις, πολλές και πολλές φορές και ασύνδετες μεταξύ τους. Παίζουν με τις λέξεις, παίζουν με τη γλώσσα, παίζουν με την αρμονία της γλώσσας και πολλές φορές βρίσκεσαι μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα. Να αποδώσω το λογοπαίγνιο θυσιάζοντας νόημα ή να αποδώσω το νόημα θυσιάζοντας το λογοπαίγνιο, το οποίο είναι και πολύ witty και πολύ έξυπνο. Δύσκολο. Μαζί. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και η μελωδία και η αρμονία είναι πάρα πολύ σημαντικές μέσα στην ποίηση. Και καλό θα είναι να αποφεύγουμε να τις χαλάμε, αλλά καμιά φορά είναι αναπόφευκτο. Υπάρχει κάποιο έργο που θυμάστε που σας έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα ή το βρήκατε πιο ότι αποτελεί μια μεγαλύτερη πρόκληση? Αυτό το πρώτο μου έργο που στο νησί της Ξενιασιάς είχε πάρα πολλά λογοπαίγνια, όπως είπα, πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά παιχνίδια με τις λέξεις, τις φιλανδικές. Και μου έτυχε, όπως είπα, να μείνω μια ολόκληρη μέρα πάνω σε ένα δίστιχο. Να μην μπορώ με τίποτα να βρω τρόπο να αποδώσω το νόημά του και αυτό που θέλει να πει και το παιχνίδι με τις λέξεις. Όσο μου ήρθε μες τη νύχτα και σηκώθηκα πάνω και έβαλα καφέ και ξανάρχισα. Κλασικά πράγματα.
Επιλέγετε εσείς οι ίδιοι τα κείμενα που θα μεταφράσετε? Άλλες φορές τα επιλέγω εγώ και τα προτείνω και άλλες φορές μου τα προτείνει ο εκδότης. Την πρώτη μου αυτή προσπάθεια μου την πρότεινε ο εκδότης μου, τη δεύτερη την πρότεινα εγώ σε εκείνον. Μιας που αναφέρατε τον εκδότη, ποια είναι η σχέση του μεταφραστή με τους εκδότες, με τους εκδοτικούς οίκους? Δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να σας απαντήσω τώρα, γιατί δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία με αυτό και δεν έχει τύχει να συνεργαστώ και με πολλούς εκδότες. Αλλά η συνεργασία μου με τον Σεξπυρικόν και τον Γιώργο τον Αλισάνογλου είναι μέχρι τώρα πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ... θεωρώ ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει πρόθεση να ακούμε ο ένας τον άλλον και να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά που λέει και ο ένας και ο άλλος. Και για να βγει μια πολύ καλή έκδοση. Την επιμέλεια? Είναι απαραίτητη επιμέλεια σε μια μετάφραση? Να θεωρώ πως ναι, είναι απαραίτητη, γιατί καμιά φορά υπάρχουν πράγματα που ξεφεύγουν γλωσσικά. Γιατί ο μεταφραστής έχει αντένες σε δύο γλώσσες. Και ότι μπορεί να διορθωθεί από πλευράς χρήσης της ελληνικής, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Τώρα στην ποίηση τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Έως πολύ πιο δύσκολα, γιατί ποιητική αδεία τα πράγματα επιτρέπονται πολύ περισσότερα πράγματα. Αρκεί να βγαίνει ένα πολύ ωραίο κείμενο, ένα αραίο κείμενο που να σε προκαλεί να το διαβάσεις. Και όσον αφορά τις επαγγελματικές συνθήκες, μιλήσαμε για τη διαδικασία της μετάφρασης, όσον αφορά τις επαγγελματικές συνθήκες μιας μεταφράστριας, ενός μεταφραστή, ποιες δυσκολίες θα λέγατε ότι υπάρχουν εκεί? Οι δυσκολίες που υπάρχουν είναι ότι οπωσδήποτε δεν γενικεύω, αλλά στον κόσμο γενικά υπάρχει, και όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, μία διάχυτη νοοτροπία ότι ό,τι περιστρέφεται γύρω από τη λογοτεχνία, γύρω από την τέχνη, είναι χόμπι. Είναι ευχαρίστηση μόνο. Γι' αυτό πολλές φορές και οι συνθήκες με τις οποίες πληρωνόμαστε και οι συνθήκες με τις οποίες έχουμε κοινωνικά προνόμια είναι πολύ δύσβατες. Ειδικά το θέμα της ασφάλισης, το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο ευαίσθητο για τους μεταφραστές. Αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο, γιατί η μετάφραση γίνεται όλο ένα και πιο απαραίτητη και γίνεται η ανάγκη για τη μετάφραση σε όλες τις χώρες, σε όλες τις χώρες που έχουν λογοτεχνία, γίνεται όλο ένα και πιο αντιληπτή και από το κοινό και από τους εκδότες, γιατί μια χώρα θέλει να μεταφράζεται η λογοτεχνία της σε άλλες γλώσσες. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται αντιληπτή η θέση του μεταφραστή σε όλο αυτό. Και κλείνοντας, τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν φοιτητή, μια φοιτήτρια που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση? Πολλές θα έδινα. Είναι πρόσδεκτες. Πρώτον, ότι θα συναντήσει πάρα πολλές δυσκολίες και πρακτικές και που έχουν να κάνουν με τα κείμενα, αλλά να μην εγκαταλείψει, γιατί είναι μια πολύ γοητευτική διαδικασία. Να προσέχει, να είναι επιλεκτική και να διεκδικεί και να είναι γέφυρα. Γιατί αυτό είναι ο μεταφραστής στη τελική ανάλυση και δεν ξεχνάω, είχα παρακολουθήσει στη Γαλλία μία διάλεξη του Ισλανδού συγγραφέα του Jón Kalman Stefánsson, ο οποίος είχε πει το εξής, ότι οι μεταφραστές
είναι πολύ σημαντικοί, όχι γιατί μας κάνουν εμάς διάσημους ολόκληρο τον κόσμο, αλλά για το ότι, για το γεγονός ότι είναι γέφυρες ανάμεσα σε λαούς, σε κόσμους, σε πολιτισμούς που έρχονται σε διάλογο μέσα από τη λογοτεχνία και μέσα από τα γράμματα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα και αυτό με παρότρινε ακόμα περισσότερο για να ασχοληθώ με τη λογοτεχνική μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.